Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Καλό μήνα, περάσατε καλά. Μπήκε η άνοιξη, κολυμπήσαμε κάποιοι. Κολυμπήσατε. Και πολλοί κόσμοι. Πάντως, κοιτάξτε, το ρεπορτάζ μου λέει ότι τουλάχιστον στην Λούτσα που πήγαν δικοί μου άνθρωποι, παιδιά, νεολαία κλπ. Ήταν το αδιαχώρητο. Λέω στα παιδιά, πήγατε και σε εξαπλώστρες, λέει δεν βρίσκαμε. Ναι, γίνονταν τέτοιο πράγμα. Και κολυμπούσε ο κόσμος, δεν πήγαν μόνο για ιδιοθεραπεία. Εγώ δεν. Άρα, μην τα βάζει με εμένα τη χειμερινή, με όλο τον κόσμο. Αλλά οφείλω να σας πω. Μην πλύνετε τα αυτοκίνητά σας. Δυστυχώς άλλαξε ο αέρας, ξανάρχονται νοτιάδες και θυελώδεις, τουλάχιστον στο Βόρειο Ιόνιο, έρχονται βροχές και καταιγίδες και λασποβροχή για δύο μέρες. Μέχρι και την Κυριακή. Σαββατοκύριακο λοιπόν. Άρα, εάν δεν έχετε πλύνει ακόμα τα αυτοκίνητά σας, ετοιμαστείτε, λασποβροχή. Λοιπόν, ο μήνας σε 18 μέρες, μάλλον σε 16 μέρες, έχουμε εκλογές τοπικές. Περιφέρεια και τοπικές. Και την μεθεπόμενη 25 έχουμε την Ευρωβουλή. Εμείς εδώ έχουμε καλεσμένη, σε λίγο θα έχουμε και την καλεσμένη μας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Και να πούμε και ποια είναι. Ναι, η κυρία Γιαννακάκη, η Μαρία Γιαννακάκη, της Δημάρη, η οποία κατεβαίνει στην περιφέρεια Αττικής. Θα την έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε γιατί επέλεξε, ενώ είναι βουλευτής, να πάει και στην περιφέρεια. Και να πούμε και ποιο είναι και το πρόγραμμα, να μας πει μάλλον το πρόγραμμα της, του συνδυασμού της, ούτως ώστε εσείς να είστε, εμείς όσο μπορούμε σας ενημερώνουμε, τους ακούτε, τους επιτρέπουμε να μιλάνε πολύ περισσότερο από ό,τι τους ακούτε στην τηλεόραση, ακριβώς για να σχηματίσετε μια προσωπική σας άποψη, ούτως ώστε η ψήφος σας να μην πάει χαμένη, γιατί και οι ευρωεκλογές, και οι τοπικές εκλογές, και οι περιφερειακές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Ξέρεις πόσοι κατεβαίνουν κάτω στις ευρωεκλογές, πόσα κόμματα κατεβαίνουν και πόσοι υποψήφοι. Εγώ ξέρω ότι θα εκλεγούν 21. Λοιπόν, εσύ μπορεί να ξέρεις 21. 526 είναι σύνολο. Πρόσεξε, κατεβαίνουν 39 κόμματα, βοήθειά μας, να είμαστε καλά, 7 συνασπισμοί κομμάτων και ένας ανεξάρτητος θα διεκδικήσουν την ψήφο μας. 526 είναι οι ευρωβουλευτές, καλά το θυμάμαι, οι υποψήφοι. Οι δικοί μας, ναι. Γενικά, στην Ευρωβουλή. 750 είναι στην Ευρωβουλή. Όχι, από ελληνικής πλευράς. Νομίζω 526 και θα εκλεγούν 21. 21, αυτό λέω, ναι. Ένα 4%. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ρεκόρ συμμετοχής παρά την οικονομική κρίση. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές τα κόμματα που πήραν μέρος έφτασαν τα 23, ενώ τώρα έχουμε τα 39 κόμματα. Η προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής στις προσεχείς εκλογές έληξε χθες, ενώ μεθαύριο, δηλαδή την Κυριακή, λήγει και η προθεσμία για την υποβολή στο ανώτατο δικαστήριο το συνδυασμό υποψηφίων. Όπως φαίνεται, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών να βάλει ένα χαράτσι, δηλαδή ο κάθε ένας θα πρέπει να δίνει 3.000 ευρώ για να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού, δεν πτωήθηκαν. Ρε, εσύ τα έχουν τα 3.000 ευρώ. Έλα, μπράβο, αυτοί 500 τόσοι έχουν 3.000 ευρώ. Αυτά και δεν είναι τα 3.000, είναι το πλαφόν πάλι που έχουν βάλει από πλευρά κυβέρνηση. 135.000 είναι το ανώτατο που μπορεί να ξοδέψει. Ακριβώς. Το 135 ποιοι έχουν, 3.000, όχι, όχι, το 3.000 είναι συμμετοχή. Απλώς για να φταμιστείς. Εγώ σε ρωτώ. Και θα μπει μέσα, θα πάει 3.000. Θα τα πληρώσει. Τα βρήκαν, τα δανειστήκαν. Τι 135 που μπαίνει πλαφόν, ποιο τι βρήκε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εκεί είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έκοψε τη φορά των υποψηφίων. Έχουν τρελαθεί υποψήφοι τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και στην περιφέρεια, όσο και στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα βίντεο, γιατί ήρθε η καλεσμένη μας, για να ετοιμαστούμε και να είμαστε τρεις. Επανερχόμαστε σε λίγο. Όσο μπορεί ένα αγαπώ, ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει, πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο. Όσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.
κενά του κόσμου τα προσδόκητα που είναι τόσο σπάνια. Στο πρόσωπό σου τα βρήκα, είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί, γιατί όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω σου λέω εμείς να ζήσουμε μαζί για πάντα στη ζωή. Πόσο αξίζει τελικά έστω ένα χάδι, μια ματιά να σε αλλάξει, πόσο να βγάλει η χαρά φτερά και η καθημερινότητα να σπάει μια στο τόσο κενά του κόσμου τα προσδόκητα που είναι τόσο σπάνια. Στο πρόσωπό σου τα βρήκα, είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί, γιατί όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω σου λέω εμείς να ζήσουμε μαζί για πάντα στη ζωή. Όλα σε σένα τα βρήκα, είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω για πάντα εμείς να ζήσουμε μαζί, γιατί όλα σε σένα τα βρήκα. Είμαι ευτυχισμένος, κάτι πιο πάνω από ερωτευμένος. Θέλω σου λέω εμείς να ζήσουμε μαζί για πάντα στη ζωή. Εδώ είμαστε οι δύο, γίναμε τρεις. Έχουμε λοιπόν και την καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτή Β' Πειραιά με τη Δημάρ, αλλά περιφερειάρχη σήμερα. Υποψήφια περιφερειάρχη Αττικής. Πόσο έτσι. Από βουλευτή να μπήκατε στα βαθιά νερά. Καταρχήν παραμένετε βουλευτής. Φυσικά δεν έχω παραιτηθεί και για να πούμε μία κουβέντα και να το κλείσουμε λίγο γρήγορα. Σίγουρα θα αναφέρεστε στην παρέτηση της κυρίας Δούρου. Ναι. Μετά από πρόσκληση. Του κ. Στυλιωτόπουλου που έγινε. Ναι, ακριβώς στο Δήμο της Αθήνας, μετά από πρόσκληση του κ. Γουρού. Και έχω να πω το εξής. Αν η κυρία Δούρου ήταν πεπισμένη ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί δεν κατόρθωσε να πείσει το κόμμα της, έτσι ώστε να κατέβει μία τροπολογία και συντεταγμένα να τη συζητήσουμε στη Βουλή? Και εγώ θα είμαι. Τη το είχα πει και τη ίδια, η πρώτη που θα την ψήφιζα, με την έννοια ότι πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο σε όλα. Και γιατί είναι, το θεωρώ άδικο να μην μπορεί ο Δήμαρχος να πρέπει να παραιτηθεί για να κατέβει στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ο βουλευτής με την ασφάλεια της θέσης του να μπορεί να παρουσιαστεί στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και αυτή πολύ ωραία παραιτήθηκε λοιπόν. Γιατί δεν έπραξαν το ίδιο και οι συναδελφοί της? Ο κύριος Δρίτσας στον Πειραιά, η κυρία Γεροβασίλη στην Ήπειρο, ο κύριος Βουδούρη στην Πελοπόννησο, ο κύριος Κρτσοτάκης. Είναι επικοινωνιακή λόγη. Τώρα.
Επικοινωνιακή, το έχω σίγουρο. Τώρα αυτό είναι πασιφανές. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σκληρή η περιφέρεια και υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα. Αυτό είναι πασιφανές. Ο κύριος Γουρός, ως πολύ έμπειρος στα αθλητικά, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα και η κυρία Δούρου έσπασε να τη μαζέψει. Δυστυχώς, εγώ δεν έχω τη χρονική πολυτέλεια να ασχοληθώ με αυτά. Παραμένω στο τερέν των προβλημάτων της περιφέρειας. Η αλήθεια είναι ότι κι εσείς ξαφνικά έγινε η πρόταση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μπήκα πολύ αργά, μπήκα στο τέλος. Ναι, στο τέλος του Μάρτη τελικά αποφασίστηκε η υποψηφιότητά μου, αλλά μου είπατε πώς και έτσι στα βαθιά νερά. Είναι ένα υπέροχο ταξίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια Αττικής συμπυκνώνει όλα τα προβλήματα της Ελλάδας σε κρίση. Είναι ένας κόσμος που δεν είναι καινούριος για μένα. Εμένα η πρώτη μου ενεργή ενασχόληση με την πολιτική ήταν στις εκλογές του 2010 ως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με την Αττική Γη του Γρηγόρη Ψαριανού, στον τομέα του Πειραιά που κατοικώ και δραστηριοποιούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι κεντρική πολιτική σκηνή η περιφέρεια της Αττικής, με την έννοια ότι αν πραγματικά ενεργοποιούνταν όλες οι διατάξεις του Καλλικράτη, αν πραγματικά ο περιφερειάρχης Αττικής και όλων βέβαια των περιφερειών της χώρας έπαβε να λειτουργεί με την νοοτροπία του νομάρχη και μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που δίνει ο Καλλικράτης, αλλά από την άλλη μεριά, αν γίνονταν και αυτές, αν υλοποιούνταν οι θεσμικές προβλέψεις που προβλέπει ο Καλλικράτης, δηλαδή η αποκέντρωση, το να καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Επικεντρωμένης Διοίκησης, που εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά έχει βγάλει η γλώσσα μας, επιτρέψτε μου μαλλί να το λέμε, ότι δεν μπορεί να υφιστάμεθα αυτό το μακρύ χέρι του κράτους στην περιφέρεια, πραγματικά η περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει θαύματα. Και αυτό κατηγορείται τον κύριο Γουρό για συγκεντρωτισμό, γιατί σας έχω ακούσει να το λέτε. Ναι, φυσικά, και ότι λειτουργήσε ως νομάρχης ουδέποτε κατάλαβε τις δυνατότητες που δίνει ο Καλλικράτης. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ποτέ δεν έδωσε ουσιαστικά αρμοδιότητες στους αντιπεριφερειάρχες του, με την έννοια ότι κρατούσε όλες τις αρμοδιότητες ακριβώς για να κάνει, αν μου επιτρέπετε, και ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινούσε και θα τελείωνε στο σγουρό. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς, έστω το λίγο χρόνο αυτό που είχατε, κάνατε τις βόλτες σας, να το πω έτσι, σε όλη την περιφέρεια. Τι νομίζετε ότι έχει προτεραιότητα όταν, με το καλό, εγώ να σας το ευχηθώ, γίνεται περιφερειάρχης, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε, δηλαδή τα προβλήματα, ποια είναι τα βασικά που θα δώσετε περισσότερη... Ναι, πριν προχωρήσω να σας απαντήσω άμεσα, θέλω να ξεκαθαρίσουμε και το εξής που αφορά στο συνδυασμό του οποίου έχω την τιμή να ηγούμε, που είναι παρέμβαση... Νομίζω ότι είναι συνασπισμός, έτσι. Ακριβώς, παρέμβαση για την αιτική, δημοκρατική, οικολογική κίνηση. Και εγώ βέβαια είμαι βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς και είμαι πολύ περήφανη που είμαι βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά από εκεί και πέρα πρόκειται για ένα συνασπισμό αριστερών και δυνάμεων της πολιτικής οικολογίας και βέβαια ανέντακτων πολιτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ενδιαφέρονται για τα προβλήματα της περιοχής τους. Και μαζί μας έχουμε δύο κινήσεις οικολόγων. Η μία είναι η Αττική Οικολογική Απάντηση, που μετήχαν στο απερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον Κώστα τον Διάκο και τον Γιώργο τον Δημαρά. Και το δεύτερο είναι η Ευρώπη Οικολογία. Και άρα, μάλιστα, δηλαδή, αμέσως μετά. Το περιβάλλον θα το έχετε στις προτεραιότητες. Φυσικά. Και αμέσως μετά από εσάς θα πάω. Έχω συνάντηση με τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή των Πρασίνων, προκειμένου να δηλώσει επισήμως, αν μου επιτρέπετε, τη στήριξή του στον συνδυασμό μας. Μας το πρόγραμμά μας διαμορφώνεται σε τρεις άξονες. Περιβάλλον, κοινωνική συνοχή με αιχμή του δόρατο στην αντιμετώπιση της ανεργίας και μάλιστα εχθές ανακοίνωσα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πού μπορεί να πάει το πλεώνασμα ή μέρος του πλεώνασματος, το λιγότερο από το μισό από αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Γουρός. Και το τρίτο είναι ο πολιτισμός, που θα πρέπει να είναι αιχμή του δόρατος για τον τουρισμό 12 μήνες, τον πολιτιστικό τουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό που μπορούμε να αναπτύξουμε στην Αττική. Γιατί όπως λέω πολλές φορές, έχω βαρεθεί να ακούω φίλους μου από το εξωτερικό να έχουν επισκεφτεί 10 και 15 φορές στην Ελλάδα και από την Αττική να ξέρουν μόνο το δρόμο από το αεροδρόμιο
αεροδρόμιο στο λιμάνι για να φύγουν στα νησιά. Ή να αυτή βρίσκουν η πόλη... τα νησιά μας κλειστά. Α... Και αυτό. Ναι, και τώρα και, είναι ανοιχτά. Και αυτό είναι, αλλά ξέρετε κάτι. Αλλά έχει γίνει. Έχουμε 62 μουσεία στην Αθήνα. Στην Αττική. Ποιο τα ξέρει. Πώς είναι συνδεδεμένα αυτά. Είναι συνδεδεμένα με πολιτιστικές διαδρομές. Γιατί έχει σταματήσει η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Γιατί καταργήθηκε ο οργανισμός της Αθήνας, ο οποίος έπρεπε να πάρει περαιτέρω αρμοδιότητες και έπρεπε να υπάγεται στην περιφέρεια. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, γιατί αυτό που λείπει βασικά σε όλα τα ζητήματα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και αυτός είναι ο ρόλος της περιφέρειας. Να δηλαδή, μπορέσει να λειτουργήσει σε όλες... Μαζί, με το Δήμαρχο μαζί δεν θα είσαστε παράλληλα, θα είσαστε έτσι μαζί. Η περιφέρεια είναι ομπρέλα. Ακριβώς. Και εκτός από ομπρέλα. Εσείς δεν θα μπορέσετε να τα κάνετε αυτά. Εννοείται πως όχι. Και εκτός από ομπρέλα, η περιφέρεια πρέπει να ενθαρρύνει και τις διαδημοτικές συνεργασίες. Για παράδειγμα, λέω το εξής και χρησιμοποιώ δύο δήμους. Που είναι ο Δήμος στον οποίο γεννήθηκα, ναι, και ο άλλος το Δήμο στον οποίο ζω, δηλαδή η Νίκαια, η Αρέντης και ο Κορυδαλός. Και λέω το εξής: δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί πρέπει να έχει κολυμβητήριο και η Νίκαια και να έχει και κολυμβητήριο και ο Κορυδαλός, που είναι ένα έργο εξαιρετικά πολυδάπανο, αλλά είναι και πολυδάπανο στο να συντηρηθεί και να λειτουργήσει. Κανονικά λοιπόν ο Περιφερειάρχης πρέπει να έρθει να καλέσει τους δημάρχους ομόρων περιοχών και να πούν: εσύ κολυμβητήριο, εσύ κλειστό γυμναστήριο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν πρέπει τις αθλητικές δραστηριότητες και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι, αλλά θα σας πει ο Κορυδαλιώτης γιατί μου στερεί σε μένα. Γιατί εγώ να τρέχω, ας πούμε, στη Νίκαια για να πάω να κάνω τον Καλά, μιλάμε. Ναι, όμορος Δήμος. Είναι όμορος Δήμος. Δεν μιλάω για τον Πειραιά και την Κηφισιά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι όμως και κάτι άλλο. Ότι δεν θα πρέπει να κλείνουμε το γόνι σε δημάρχους ή σε τοπικούς άρχοντες οι οποίοι θέλουν στην προεκλογική περίοδο να επιδείξουν ντουβάρια. Και να πούν, κοίτα εγώ τι έκανα. Δηλαδή, δεν είναι τα φαραωνικά έργα και τα τσιμέντα αυτά που πρέπει να επιδεικνύουμε στις προεκλογικές περιόδους. Τι προτεραιότητες, δηλαδή, θα έχετε εσείς? Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή, η οποία δεν στοιχίζει... Θα πει, δηλαδή, τι, θα μας κλείσει τώρα εμάς τα γυμναστήρια για να κάνει κάτι άλλο... Όχι βέβαια. Τίποτα δεν πρόκειται να κλείσει. Απλά θα πρέπει να έχουν έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Η εποχή που σκορπίζονται χρήματα δεξιά και αριστερά για να επιδεικνύουμε ντουβάρια, άσχετα αν μπορούσαμε να τα λειτουργήσουμε ή όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει ένα επιστρεπτή. Και να περάσει μετά από συνειδητοποίηση του τι έχει συμβεί και όχι εξ ανάγκης όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος όχι μόνο δεν στοιχίζει, αλλά εξοικονομείς χρήματα αν προβλέπεις και δεν έρχεσαι μετά να προσπαθήσεις να γιατρέψεις πληγές που έχεις ανοίξει το περιβάλλον. Και επίσης δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική ούτε την Πυρίτιδα. Μόνο τις ευρωπαϊκές οδηγίες να δούμε και τα χρήματα από το πράσινο ταμείο να πάρουμε, να αξιοποιήσουμε, βλέπουμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας. Δηλαδή από αυτό το κομμάτι θα έρθουμε να καλύψουμε και κρίσιμα ζητήματα ανεργίας. Μετά το δεύτερο κομμάτι που αποτελεί την κοινωνική συνοχή και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το τελευταίο προπύργιο κοινωνικής συνοχής. Το οποίο έχει καταστραφεί. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει καταστραφεί. Έτσι. Λόγω της έλλειψης πόρων, γιατί η τοπική Ακριβώς. αυτοδιοίκηση έχει πληρώσει. Και το ΕΣΠΑ δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Και από τους τοπικούς άρχοντες και από τους περιφερειάρχες. Δεν έχουν απορροφηθεί κονδύλια. Γιατί δεν έχουν απορροφηθεί κονδύλια. Για να μπορούν να παράξουν και κοινωνικό έργο διαφορετικά. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Αν μου επιτρέπετε, λέω το εξής. Δεν είναι ότι δεν απορροφούμε κονδύλια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται απορρόφηση κονδυλίων. Δεν γίνεται όμως σε τέτοια έργα τα οποία να μπορούν να παράξουν προστιθέμενη εσωτερική αξία. Τι εννοώ. Πάρα πολλές φορές, επειδή δεν υπάρχουν όριμες προτάσεις, και μετά θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω την πρότασή μας. Όριμη πρόταση είναι αυτή η οποία είναι μελετημένη από την αρχή ως το τέλος και η οποία μπορεί άμεσα να απορροφήσει χρήματα του ΕΣΠΑ. Λοιπόν, να μην είναι σε κρεμότητα δηλαδή, εννοείται. Ακριβώς. Και να είναι σωστά φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δεκτή. Ακριβώς. Δηλαδή, και μετά λέμε... τώρα τα πράγματα γινόντουσαν κάπως έτσι με ελαφρά την καρδία που λέμε.
Όχι, δεν, υπόλια, δεν είναι τόσο αυτό. Είναι ότι δεν υπήρχαν, έργα τα οποία να μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερική προστιθέμενη αξία και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ξέρω εγώ, βλέπαμε να γίνονται πεζοδρόμια ή να γίνονται οτιδήποτε άλλο. Και τώρα θα μου πείτε, τι είναι καλύτερα, να γυρίσουν πίσω τα χρήματα να γίνουν έστω πεζοδρόμια. Σαφώς και να γίνουν πεζοδρόμια και καγκελάκια, όπως λέω εγώ. Αλλά τώρα ας περάσουμε σε μια δεύτερη φάση να αξιοποιούμε τα χρήματα του ΕΣΠΑ ή του ΣΕΣ, ναι, που είναι το. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, να τα αξιοποιούμε με έναν άλλο τρόπο. Και επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω και την πρόταση για την ανεργία και πώς το πλεόνασμα της περιφέρειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας. Και η περιφέρεια που είστε και στην εκλογική σας περιφέρεια ως βουλευτής, αλλά και τώρα που θα αντιμετωπίσετε και άλλες υποανάπτυκτες περιοχές, είναι δύσκολες περιοχές που η ανεργία τους έχει χτυπήσει αλήπητα. Δηλαδή, ένα 80-90% οι άνθρωποι είναι άνεργοι. Ναι, σε αυτές αυτό τις το αντιμετωπίζω δηλαδή, όμως και ως βουλευτής, όπως το πέραμα, ας πούμε. Ναι. 60% γενική ανεργία, 80%. Σίγουρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ευχές και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Να ανοίξω μια παρένθεση όμως, μια και θα μιλήσετε για αυτό το θέμα. Σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι θα παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα που θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας ζωτά. Να το βάλουμε και αυτό μέσα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Γουρός ανακοίνωσε ότι έχει 327 εκατομμύρια πλεόνασμα και μπράβο του πραγματικά, ειδικά αν αυτά τα χρήματα προέρχονται από μείωση των λειτουργικών εξόδων. Όμως, σε μια εποχή σαν τη σημερινή που η κρίση μαστίζει και η ανεργία, η καταγεγραμμένη, είναι στο 27%, σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ανασχεθεί όσο το δυνατόν τουλάχιστον η ανεργία στην Αττική. Άρα εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να θεσμικά η περιφέρεια δεν μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Μπορεί να το κάνει μόνο μέσα από τους Δήμους. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή σχεδιασμού η οποία να σχεδιάζει θέσεις απασχόλησης στους Δήμους της Αττικής, ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες τους φυσικά. Και η επιλογή να γίνεται από το κομμάτι με βασικά κριτήρια τους μακροχρόνια ανέργους, το πολύ χαμηλό προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα και να υπάρχει ποσόστοση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες μακροχρόνια άνεργες κτλ. Και τις μονογονεϊκές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτές καταρχήν θα είναι θέσεις οι οποίες δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το δημόσιο τομέα. Δηλαδή θα μπορεί να τις καλύψει ο δημόσιο. Ο ιδιωτικός τομέας, για έναν λόγο πάρα πολύ απλό που τον καταλαβαίνουμε όλοι, ότι αν αυτό γίνει θα έχουμε προβλήματα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτές οι θέσεις θα αφορούν κυρίως το κομμάτι της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή βοήθεια στο σπίτι. Ξεναγήσεις σε μουσεία, φύλαξη μουσείων, παρεμβάσεις σε ένα μικρό επίπεδο σε γειτονιές, μαθήματα ελληνικών σε αλλοδαπούς. Και παράλληλα αυτοί οι άνθρωποι, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, θα επιμορφώνονται και οι επιμορφωτές θα μπορούν και αυτοί βέβαια να αποτελούν μέρος αυτού του προγράμματος των 7.000 θέσεων εργασίας. Άρα στους 7.000 είναι και αυτοί που προσφέρουν επιμορφωτές, προκειμένου αργότερα να διεκδικήσουν μία θέση στον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν για 3 χρόνια και με τον κατώτατο μισθό θα δημιουργούν και ένα πλεόνασμα στην κοινωνία. Δηλαδή αυτός ο μισθός πάλι θα ξαναργυρίσει στον ιδιωτικό τομέα, οπότε θα έχουμε και μια κίνηση. Αλλιώς διαφορετικά δεν γίνεται. Γι' αυτό έχει σταματήσει. Γι' αυτό κλείνουν τα μαγαζιά. Και θα επιστρέφουν πάλι στον ιδιωτικό τομέα, θα αναζωογονούν τις τοπικές οικονομίες με αποτέλεσμα αυτοί να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Έτσι έρχεται η ανάπτυξη, ξέρετε. Λέμε πάρα πολλές φορές. Ακούμε ανάπτυξη τώρα, τα τελευταία χρόνια. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές και το ακούμε δυστυχώς από κυβερνητικούς παράγοντες και λέει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει μόνο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη παγκοσμίως. Και το λέει παγκόσμια βιβλιογραφία. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κηρύξει διάλυση. Έχει κατεβάσει ρολά. Έχετε δει εσείς καμία ιδιωτική επιχείρηση? Οι περισσότερες φεύγουν προς τα έξω. Άλλες κλείνουν εδώ πέρα. Δυστυχώς, αλλά για το θέμα. Και μένουμε άνεργοι. Αλλά η παγκόσμια βιβλιογραφία λέει ότι δεν μπορεί η ανεργία να καταποτελεμηθεί αν δεν γίνουν πολύ στοχευμένες στρατηγικές και καινοτόμες δράσεις από το δημόσιο τομέα. Αυτό έχει γίνει και στην Αμερική μετά από το κράχ, αυτό έχει γίνει και στην Αργεντινή. Και ένα τελευταίο, επίσης μπορεί μέσα από αυτό το γραφείο σχεδιασμού η περιφέρεια να δίνει τη τεχνογνωσία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που όλοι πια λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να διαμορφώνουν αυτές τις προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν σε
προγράμματα ΕΣΠΑ. Να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Και να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Γιατί μπορεί να κάνει ένα σχέδιο, μια στρατηγική, η οποία τελικά να είναι μάταιη, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να το πάρει. Και να είναι μια εξαιρετική αυτό. Και να είναι μια εξαιρετική ιδέα και για τεχνικούς καθαρά λόγους, γιατί έχει κάνει ένα λάθος στην αίτηση, να μην μπορεί να προχωρήσει. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει καλά τι είναι το ΕΣΠΑ και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και λέω για δημάρχους. Έρχεται λοιπόν εδώ το γραφείο σχεδιασμού που σας έλεγα τώρα της περιφέρειας και που μπορεί να γίνει με το ίμιση των χρημάτων του πλεονάσματος και να δίνει αυτή τη τεχνογνωσία στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να παρουσιάζουν προγράμματα για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και μετά σε ΕΣΠΑ. Να πάμε λίγο, κλείσαμε την ανεργία, να πάμε λίγο στους άστεγους. Η περιφέρεια, κυρίως η νότια, εσείς θα έχετε πολύ δύσκολη θέση. Να δείτε τι θα κάνετε με τους αστέγους. Κοιτάξτε, έχουμε το θέμα. Τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως. Και με τους νεόπτωχους. Έτσι. Η μεσαία τάξη έχει διαλυθεί στην κυριολεξία. Και στηρίζει όλη την κοινωνία. Μπράβο. Και όλο το βάρος έχει πέσει στη μεσαία τάξη. Ακριβώς. Δεν μπορούν να είναι επάπειρον στα συσίτια και να λέμε ότι παράγουμε κοινωνικό έργο. Ούτε μπορεί να είναι συνέχεια σε κάποια ξενοδοχεία για να πηγαίνουν περιστασιακά να κάνουν ένα μπανάκι οι άνθρωποι αυτοί και μετά να ξαναπροσπαθήσουν τους δρόμους. Η περιφέρεια, εσείς δηλαδή, σαν κόμμα, έχετε έτσι ένα σχέδιο ότι πώς θα το καλύψετε αυτό το κενό, το κοινωνικό κενό. Κοιτάξτε. Κάποιος θα σας έλεγε, και αν ήταν εδώ ο κύριος Γουρός, θα σας έλεγε ότι δεν είναι αυτό που λένε οι ανθυποψήφοι μου και μου κάνουν προτάσεις για κοινωνικές παρεμβάσεις, δεν ευσταθεί με την έννοια ότι η κοινωνική πρόνοια πια έχει φύγει από τα χέρια της περιφέρειας και έχει πάει στο Υπουργείο, αφενός και στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αφετέρου. Εδώ όμως ερχόμαστε να πούμε το εξής και έχετε απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η περιφέρεια πρέπει να λειτουργεί ως καπέλο, ως ομπρέλα και να έρχεται, ακριβώς, και να έρχεται να συντονίζει, την δράση των Δήμων. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω τις δράσεις αλληλεγγύης που κάνουν οι Δήμοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έργο. Και τα συσίτια και όλα αυτά. Και χρειαζόμαστε στον εθελοντισμό όμως. Βεβαίως. Ο οποίος εθελοντισμός, παρόλο που εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ανήκω στην αριστερά και υπάρχουν κομμάτια της αριστεράς που δεν θέλουν τον εθελοντισμό με την κατηγορία ότι γίνεται το δεκανίκι του κράτους. Της εξουσίας. Επαναπάβεται και συνεχίζεται. Αφού και δεν θα έρθω όμως να πω το εξής, ότι όταν είσαι αλληλέγγυος και από την άλλη μεριά προσπαθείς αυτά που εσύ κάνεις μέσα από τον εθελοντισμό να γίνουν και δομές του κράτους, πραγματικά τότε αξίζει τον κόπο. Δεν θέλω να το υποτιμήσω καθόλου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως, και γι' αυτό έρχεται πάλι να κολλήσει η πρόταση που σας έκανα προηγουμένως για την ενεργεία. Όχι να δίνεις ψάρια, πάω στην παλιά κινέζικη παροιμία, αλλά μάθε τον κόσμο να ψαρεύει. Δεν είναι δυνατόν, κάποια στιγμή θα εξαντληθούν οι πόροι και αυτό το πράγμα δεν σταματά. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν την εξαθλίωση και τη φτωχοποίηση. Δεν μπορεί μια ζωή να είμαστε ακριβώς. Πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε τα μπανάκια μας και μετά να καταλήγουμε πάλι στο δρόμο, γιατί η πολιτεία δεν είδε πέρα από τη μύτη της για να πει: ωραία, ο εθελοντισμός κάνει αυτά. Μήπως εγώ να το πάρω τώρα να το εντάξω στην κοινωνική. Πρέπει να γίνουν πρωτοβουλίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ξαναμπούν στη διαδικασία. Στην παραγωγή. Βεβαίως. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως, ότι θα μπορέσει η περιφέρεια να βοηθήσει για να ενταχθούν πάλι αυτοί οι άνθρωποι. Στην παραγωγή. Φυσικά μπορεί πρώτα από το πρόγραμμα το οποίο σας ανέλησα και το οποίο σε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί είναι μετρημένο, κοστολογημένο και χρονικά καθορισμένο. Να πει κάποιος... πού θα τα βρείτε τα λεφτά, κυρία μου, για να κάνετε είπα ήδη, και να προσφέρετε εργασίες. Αλλά είπαμε, δεν είναι ούτε το ακριβώς του πλεονάσματος της περιφέρειας. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, να μπει κάποιος να το δει στην σελίδα μας παρέμβαση για την Αττική, σε όλες τις λεπτομέρειες, για να δει το πόσο συγκεκριμένο είναι. Και μετά πρέπει να γίνουν μια σειρά παρεμβάσεων και στον ίδιο τον Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εποχή του. Αλλά ήταν ένα εργαλείο. Έτσι περαστεί νομίζω τώρα. Έτσι. Ξέρετε τι γίνεται, ουσιαστικά ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Γιατί έπεσε σε μια πάρα πολύ κακή εποχή, στην εποχή της κρίσης. Φτιάχτηκε λοιπόν για μια άλλη εποχή. Και ήταν κακό και κυρίως τους Δήμους. Αλλού βοήθησε, αλλού ενόχλησε. Δηλαδή όταν υπάρχουν μεγάλα νησιά,
και κάποια στιγμή είχαν θέμα με το θέμα του χώρα, την διέλυσε την νησιωτική χώρα, τα μεγάλα νησιά. Ξέρετε κάτι, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι το πρόβλημα με τον Καλλικράτη ήταν ότι φτιάχτηκε για μια άλλη εποχή, για την εποχή των παχιών Αιγελάδων και όχι για την εποχή της κρίσης. Από την άλλη μεριά, ενώ ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο, θα το επαναλάβω, έχει μερικά θεσμικά προβλήματα που προσκρούν σε αντισυνταγματικότητα. Λέμε, ας πούμε, περαιτέρω δόσιμο αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια και πάρα πολλές φορές ερχόμαστε και λέμε, αυτό είναι αντισυνταγματικό, προσκρούει στο Σύνταγμα. Ναι. Βέβαια, πάρα πολλές φορές είναι και πρόφαση. Σας δίνει τα χέρια δηλαδή, σαν περιφερειάρχη μετά. Ναι, έτσι, αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να πω το εξής, ότι πολλές φορές όταν λέμε κάτι είναι μια πρόβλεψη του Καλλικράτη είναι αντισυνταγματική, είναι και πρόφαση. Εγώ νομίζω ότι με συνεργασία με το Συμβούλιο της Επικρατείας πάρα πολλά πράγματα από αυτά που ισχυρίζονται θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά να λυθούν. Μετά. Το είπα και προηγουμένως, η αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτό το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους που μπαίνει σφήνα ανάμεσα στην περιφέρεια και στην πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, που όλοι λέγανε ότι είναι προσωρινό. Πόσο προσωρινό, επιτέλους ας καταργηθεί, ας πούμε, υπάρχει μια τέτοια επικάλυψη αρμοδιοτήτων και δεν αφήνει να ανθίσουν οι δύο βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά, νομίζω ότι οι αντιπεριφέρειες. Είναι οι χωρικές αντιπεριφέρειες που εμποδίζουν το να αναπτυχθεί το αίσθημα του συνανίκην. Θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν, και αυτή είναι πάλι μια πρόταση παρέμβαση για την Αττική, να αντικατασταθούν από θεματικές. Δηλαδή, όταν λες είμαι αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής, είναι σαν να θέλεις, δεν θέλεις να έρθεις σε έναν συγχρονισμό με τα νησιά ή τον Πειραιά κτλ. Πρέπει να γίνουν θεματικές για το περιβάλλον. Δηλαδή. Ακριβώς. Yeah. Για το περιβάλλον, για την. Για την κοινωνική πρόνοια. Για την κοινωνική πρόνοια, ακριβώς, για τον πολιτισμό. Για την νεολαία, την οποία νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχουν βγάλει απ' έξω και δεν ξέρω γιατί. Και δεν γίνεται καμία ερώτηση. Η περιφέρεια πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον νέο κόσμο και τον άνεργο, αλλά και αυτόν που θα βγει μετά τα σχολιά του για να μπει στην παραγωγή. Μα, με όλους τους τρόπους και με διαθεματικές. Πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει το 60% και με διαθεματικές. Συνεργασίες και συνέργειες και προτάσεις. Γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει να ασχοληθεί και πρέπει να ασχολείται με όλους τους τομείς. Και με το περιβάλλον, ακριβώς. Και με την ανεργία και με την κοινωνική συνοχή και με τέτοιες πρωτοβουλίες και με τον πολιτισμό. Κατεξοχήν είναι κομμάτια που αφορούν έναν νέο άνθρωπο. Και αν δεν ασχοληθούμε. Ήδη καταστρέψαμε τη μία γενιά. Με την νεολαία. Ή του πολυτεχνείου που λέμε. Ήδη τους πήγαμε. Στον πάτο θα λέγαμε, προσπαθούμε να εξηλειωθούμε, αλλά μην πάει στράφη και άλλη μια γενιά που θα βγαίνει τώρα από τη μέση εκπαίδευση να πηγαίνει στην ανώτατη παιδεία και μετά κάτι, να μένει, αυτό που λέτε, πρέπει να βοηθηθεί αυτό που λέτε, αρνούμε να το δεχτώ και αρνούμε να το δεχτώ πρώτα απ' όλα ως μαμά. Ξέρω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είναι πολύ σκληρό να πεις ότι καταστράφηκε μια ολόκληρη γενιά. Πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις. Τουλάχιστον είναι σε υπολαμφάνουσα κατάσταση αυτή τη στιγμή. Να. Έτσι. Ναι. Πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες αυτές οι δυνάμεις. Είναι βαριά η λέξη καταστρέφω, αλλά είναι σε υπολαμφάνουσα κατάσταση. Και κάτι άλλο, μια και μιλάμε γι' αυτό. Επειδή λοιπόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για τους νέους, ειδικά για τους νέους. Κάποιος περιφερειάρχης να έχει, ας πούμε, μέσα στο πρόγραμμά του να εντάξει και τους νέους. Ξέρετε κάτι παντού. Γενικά. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να καταλάβουν το εξής, ότι τίποτα δεν γίνεται με την αποχή, απέχουν από και την. Πάμε για την ψήφο. Ακριβώς, και να απέχουν είτε από τις εκλογές, είτε γενικά από την πολιτική. Εγώ θα καταλάβω και την οργή τους και την πολιτική απαξίωση και τον πολιτικό κινησμό. Όμως ας καταλάβουν ότι δεν είναι αυτή η πολιτική με ήττα που τους κατέστρεψε, αλλά οι ευθύνες αφορούν πολύ συγκεκριμένους πολιτικούς. Αυτούς πρέπει να τιμωρήσουν πολύ συγκεκριμένα με όνομα και πόνιμο. Η πολιτική με ήττα είναι μια μεγάλη τέχνη και ένα εξαιρετικό εργαλείο ζωής. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτά πρέπει να τα χειρίζονται. Πολιτική, μην περνάμε σε άλλες καταστάσεις. Απολιτικ. Το απολιτικ είναι μορφή φασισμού. Δεν μπορούμε να περνάμε σε επιχειρηματίες, να περάσει πολιτική στα χέρια των επιχειρηματιών. Και πρέπει να αναλάβουν δράση, να ενεργοποιηθούν,
Να δουν τι γίνεται. Γιατί δυστυχώς το απολυτικ οδηγεί και σε καταστάσεις όπως η Χρυσή Αυγή. Φτάσαν όμως κάποιοι, και το λέγαμε με τη Λίτσα στις προηγούμενες εκλογές, να λένε, να θεωρούν πράξη αντίστασης στο ότι θα κάτσουν στον καναπέ ή θα πάνε σε εκλογές για μπάνιο. Ναι. Πράξη αντίστασης. Και ακριβώς φωνάζαμε εμείς από αυτό εδώ το βήμα. Ότι παιδιά, αν δεν πάτε, δίνετε το δικό σας δικαίωμα στον διπλανό, ο οποίος έχει συμφέρον από συγκεκριμένες πολιτικές, να χρησιμοποιήσει τη δύναμη σας. Και η αποχή επίσης, ένα τελευταίο επιχείρημα, συμφωνώ απολύτως με την οπτική σας. Ένα τελευταίο επιχείρημα είναι ότι η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Ακριβώς. Μπράβο. Να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλοί κόσμοι λοιπόν, θα πάω να ρίξω άκυρο όχι. ή θα κάνω αποχή. Η αποχή το και το άκυρο ευνοεί το πρώτο κόμμα, αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Αποφασίζουν άλλοι για μας. Λοιπόν. Και θα πω, συγκεκριμένοι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, ναι, να τιμωρηθούν. Mm-hmm. Η πολιτική με ήττα είναι εργαλείο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Πιθανόν κάποιος τώρα που μας βλέπει από εδώ να πει... Μα ήσασταν συστημικοί, ήσασταν στη Δημάρ, συγκυβερνούσατε για μία περίοδο. Φυσικά. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα? Δεν νομίζω. Θα πω λοιπόν... Και όταν πάτε στην περιφέρεια τώρα και επισκέπτεστε, είμαι σίγουρη, κόσμο και μιλάτε μαζί του, πώς σας αντιμετωπίζουν? Εχθρικά, αποστασιοποιημένα, σας λένε πράγματα σκληρά που σας ενοχλούν, μπορείτε να δικαιολογήσετε τις πράξεις της τότε, οι οποίες βεβαίως εμάς κάνανε κακό καθ' όλη τη διάρκεια, μέχρι τώρα πληρώνουμε που λένε ο λαός, έτσι. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Ακούστε να δείτε. Εγώ είστε και ενεργοί βουλευτής, έτσι, είμαι πολύ περήφανη και για αυτά που ψήφισα και για αυτά που καταψήφισα στη διάρκεια, σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου, που σχεδόν είναι 2 χρόνια. Σε μία εβδομάδα θα γίνει 2 χρόνια. Στην πολιτική, και είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι πολύ καλά έκανε η Δημοκρατική Αριστερά και μπήκε τότε στην κυβέρνηση και εξαιρετικά καλά έκανε και έφυγε από την κυβέρνηση. Ίσως, και εδώ είναι η αντίρρησή μου, θα έπρεπε να το είχε κάνει πιο νωρίς, να το είχε κάνει τον Απρίλιο του 2013, τότε με το αντιρατσιστικό, όταν αρνήθηκαν να δεχτούν το αντιρατσιστικό του Ρουπακιώτη, και ήταν η πρώτη φορά στη διάρκεια της Πέμπτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 και μετά. Και που δεν γίνεται. Είστε εισηγήτρια εσείς, έτσι. Ναι, που δεν γίνεται δεκτό. Ένα νομοσχέδιο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε, είναι καλό να μένει η πολιτική μνήμη ζωντανή. Ναι. Σας θυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2012 η κατάσταση δεν ήταν όπως είναι σήμερα, που έχουμε βγει στις αγορές κτλ. Ήμασταν με το 1,5 πόδι εκτός ευρώ. Ήταν πολύ περισσότερες οι πιθανότητες να βγούμε εκτός ευρώ και να διακυβευτεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να μείνουμε μέσα. Αν η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί τότε το ΠΑΣΟΚ, τώρα μπορεί να είμαστε παράσιτα για τον κύριο Βενιζέλο, όπως μας ονόμασε προχθές, τότε όμως το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι εγώ δεν μπαίνω στην κυβέρνηση αν δεν πήγε η Δημοκρατία. Ακριβώς. Και το απαντάτε τον κύριο Βενιζέλο ανοιχτά? Τι το απαντάτε? Ότι όσο και αν προσπαθήσω, δεν μπορώ να τον ακολουθήσω σε αυτόν τον κατήφορο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εμείς μπήκαμε στην κυβέρνηση προκειμένου να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο πιστεύαμε, την παραμονή μας στο ευρώ, την ευρωζώνη και την αποφυγή της αποσταθεροποίησης, αλλά και κάτι πολύ πέρα, της χρεοκοπίας της χώρας. Λοιπόν, όταν... Βάσει του προγράμματος που είχαμε κάνει, ορισμένα πράγματα δεν ελήφθησαν υπόψη και δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε όπως εμείς πιστεύαμε, τότε βγήκαμε από την κυβέρνηση. Τι μου λένε οι άνθρωποι οι οποίοι συναντώ? Σαφώς συναντώ και συναντούσα όμως, δεν πρωτόγνωρο για μένα, γιατί εγώ είμαι βουλευτής Β' Πειραιά. Πήγαινα Δραπετσόνα, μένω Κορυδαλό, ξέρω τι γίνεται στο Πέραμα. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Λοιπόν. Οι άνθρωποι είναι σκληροί, είναι απελπισμένοι και αυτό που τους λέω είναι ότι την απελπισία τους, την οποία την κατανοώ, πρέπει να την κάνουν δημιουργική αντίδραση. Και δημιουργική αντίδραση σημαίνει συμμετέχω στις εκλογές, ψηφίζω, έχω άποψη, θέλω να συμμετέχω και να δω ένα διαφορετικό μέλλον, όχι μόνο αυτό που λέμε για τα παιδιά μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Αλλά να αποφασίσουμε με το χέρι στην καρδιά σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε και ποια Ελλάδα θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Και γι' αυτό, ας πούμε, λένε, δεν θα πάω στις ευρωεκλογές να ψηφίσω. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, το 80% των νομοθετημάτων που έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο, κοινοτικού δικαίου. Είναι δυνατόν να μην σε ενδιαφέρει ποια θα είναι η Ευρώπη, να μην σε ενδιαφέρει αν την πλειοψηφία θα την έχουν οι σοσιαλιστές? Γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε, φεύγαν οι βουλευτές από εδώ, πηγαίνανε εκεί και δεν ξέραμε τι κάνουνε για την Ελλάδα. Εκεί δεν ξέρω τι κάνανε. Μπορεί να παράσχουν πολύ καλό και μεγάλο έργο. Αλλά το τι αντίκτυπο είχε
το τι αποφασίζανε στην Ευρωβουλή με εδώ εμάς στην καθημερινότητά μας, ουδής το είχε καταλάβει αυτό. Επίσης... Και νομίζω ότι τώρα αυτό το ότι σας μπαίνει ο Σταυρός, σας ανάγκασε και σας αναγκάζει όλους, εσείς δεν είστε βεβαίως ευρωβουλευτής, αλλά το έχουμε συζητήσει με ευρωβουλευτές, να πάτε και να πείτε στον κόσμο τι είναι αυτό το πράγμα που θα πάτε να κάνετε εκεί. Θα κάτσετε σε μια καρέκλα, θα πάρετε τα 16-20 χιλιάρικα, θα αγοράσετε αργότερα για ένα διαμέρισμα και εμείς εδώ πέρα θα ψινόμαστε και θα λέμε δεν έχουμε να φάμε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και επίσης ποτέ στην Ελλάδα. Επειδή ακόμη και τώρα, ναι, ποτέ στην Ελλάδα, ακόμη και τώρα δεν γίνεται μία ουσιαστική συζήτηση στις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές πάνε, γίνεται συζήτηση με όρους εσωτερικής πολιτικής ζωής. Και δεν έρχεται, ακριβώς, και δεν έρχεται κάποιος να μας εξηγήσει και να πει ότι, γιατί πρώτη φορά μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας πλέον ψηφίζουμε, λέμε ποιον θα γίνει απευθείας εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής και λένε λοιπόν οι ευρωβουλευτές, μάλλον το κάθε κόμμα, σας ζητώ συγγνώμη, ακριβώς ποιον υποψήφιο πρόεδρο θα υποστηρίξουν. Όπως τώρα λοιπόν, έχουμε τον κύριο Τσίπρα. Για το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ναι. Λοιπόν, και δεν έρχεται κάποιος να πει και να ξεκαθαρίσει, «ΟΚ, εγώ είμαι Προοδευτική Συμμαχία, το δικό μου το κόμμα στηρίζει Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με υποψήφιο πρόεδρο Επιτροπής τον κύριο Σούλτς». Να εξηγήσει τις βασικές θέσεις. Να μιλήσουμε για τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Να καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Δεν έχει καταλάβει. Και αν θέλετε, να πούμε και το εξής, ότι εγώ δεν είμαι από αυτή που θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια υιοθέτησε τις πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Άρα η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να αναζητήσει τις ρίζες της και να γίνει πάλι αυτή της δεκαετίας του 70 και του 80, στην οποία χρωστάει η Ευρώπη ό,τι γνώρισε ως κοινωνικό κράτος. Ναι. Να γυρίσουμε λίγο στα περιφερειακά πάλι. Ναι, βέβαια. Πριν από αυτό να ανοίξουμε μια παρένθεση ως προς την οικολογία, γιατί μας είπατε ότι μετά από λίγο θα συναντήσετε τον κύριο Χρυσόγελο. Ναι. Και η Ευρώπη οικολογία σας στηρίζει γενικώς. Mm-hmm. Αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου οικολογικά. Δεν είπαμε, δεν ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο. Mm-hmm. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον, ακριβώς. Όπως είπαμε και γιατί προηγουμένου. Υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Έτσι, ναι, τεράστια. Με τις απογετεύσεις, με έργα τα οποία αντιπλημμυρικά, δεν έχουν γίνει. Αντιπλημμυρικά, κοιτάξτε, το προηγούμενο Σάββατο είχα πάει Σαλαμίνα. Και με το, ήταν η μέρα της μπόρας με το που κατεβαίνω στο νησί. Δεν μπορούσα να προχωρήσω με το αυτοκίνητο. Οι δρόμοι είχαν σταματήσει. Πλημμύρα απίστευτη. Και μάλιστα έλεγα το εξής, γιατί ο σκοπός μου ήταν να μεταβώ στο σπίτι μιας φίλης μου που είχε μία συγκέντρωση. Και έλεγα ότι μόλις φτάσω, πρέπει ο κόσμος να με πετάξει έξω και να μου πούν βουλευτής Β' Πειραιά. Και έχεις και τα μούτρα και παρουσιάζεσαι μετά από αυτό το χαμό που γίνεται έξω. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος δεν κοστίζει όπως θεωρούν πολλοί, αλλά είναι και πραγματικά οικονομικά συμφέρουσα. Πρώτον, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις πρόληψη, να έρθεις να γιατρέψεις πληγές που έχουν ανοίξει το περιβάλλον. Και δεύτερον, γιατί μπορείς από το Πράσινο Ταμείο το Ευρωπαϊκό, αλλά και από το ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσεις πράσινες θέσεις εργασίας, δηλαδή θέσεις εργασίας οι οποίες να είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο οι αποχετεύσεις, δεν είναι μόνο τα αντιπλημμυρικά. Είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα, σκουπίδια. Που η κυρία Δούρου το έχει κάνει σημαία της. Ελπίζω να τη φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα και να έχουμε την ευκαιρία να την γνωρίσουμε. Την έχει δεν μας έχει πει βέβαια τι θα κάνει. Αν μου επιτρέπετε, η κυρία Δούρου δεν μας έχει πει τι θα κάνει. Μας έχει πει μόνο ότι θα κάνει λέει διαβούλευση. Ναι, με τις τοπικές κοινωνίες. Εμείς τουλάχιστον καταλάβαμε ότι θα δοθεί σε κάποιους ιδιώτες. Δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε καταλάβει. Εσείς τι θα κάνετε, τι προτείνετε. Ακριβώς, γιατί εγώ από αυτό που άκουσα τελευταία από συνέντευξή της είναι ότι πρόκειται λέει, να κάνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής για τα απορρίμματα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι ότι αυτό που πρέπει πρώτα και κύρια να κάνουμε είναι να μειώσουμε την παραγωγή απορριμμάτων μέσα από μια οικολογική παιδεία και την αγωγή του πολίτη. Mm. Είμαστε η πέμπτη χώρα βάσει μετρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, κατά κεφαλή, όσον αφορά στην παραγωγή απορριμμάτων. Να πείστε. Έχουν μειωθεί βέβαια μετά την κρίση, αλλά δεν έχουν μειωθεί στο επίπεδο που θα έπρεπε. Δεύτερον, διαχείριση και διαλογή πλήρη κατοίκων. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη σήμερα.
χαρτιά, όλα, γυαλικά αλλού, αλουμίνια αλλού κτλ. Δεν έχουμε τέτοια παιδεία όμως. Ναι, γι' αυτό πρέπει να μας βοηθήσουν κιόλας. Όχι, είναι, αγωγή, είναι αγωγή του πολίτη. Αυτό είναι παιδεία μέσα στα σπίτια μας, στα σχολεία μας, από τους δήμους. Κυρία Γιαννακάκη, εμένα η κόρη μου με έμαθε να την κάνω τη διαλογή μέσα στο σπίτι. Και το έμαθα από το σχολείο. Δεν το ήξερα. Αλλά και πάλι, όταν φτάνω να την κάνω στο σπίτι γυαλί, χαρτί, πλαστικό, πρέπει να πάω χιλιόμετρα. Τα βάζετε στο αυτοκίνητο με τη σακούλα. Και τα πάμε βόλτα και τα πάμε. Έχετε λοιπόν απόλυτο δίκιο. Γιατί νομίζω ότι όλοι έτσι κάνουμε. Όσοι κάνουμε πλήρη διαλογή κατοίκων, κάνουμε αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές βαριέμαι και λέω άσε με τώρα. Όλα στον κάδο της ανακύκλωσης που υπάρχει σχεδόν σε όλους τους δήμους πλέον. Το επόμενο βήμα είναι κομποστοποίηση και μετά εμείς δεν φοβόμαστε την καύση. Απλά λέμε τα ελάχιστα υπολείμματα, τα ελάχιστα υπολείμματα που μπορούν να μείνουν, είτε να αποτελούν καύση προκειμένου να βγει βιοενέργεια, πάλι υλικό το οποίο θα μπορέσει να ανακυκλωθεί, και από την άλλη μεριά η ταφή. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις αυτή τη στιγμή στην οικολογία. Και ξέρετε κάτι. Υπάρχει πρόβλημα όμως, οι κάτοικοι ενοχλούνται με αυτό, γιατί φοβούνται ότι θα υπάρχει... μεγάλη, θα δηλητηριαστεί ας πούμε το υπέδαφος και θα υπάρχει πρόβλημα μετά με το νερό, δηλαδή είναι μια αλυσίδα. Μήπως επειδή όσο, δεν είχε ενημερωθεί σωστά, αντιδρά έτσι. Μιλάμε γιατί ότι αν ακολουθηθούν όλα αυτά τα στάδια, αυτό που θα μένει πλέον θα είναι το ελάχιστο. Δεν θα είναι αυτό το χάλι και το ρεζιλίκι. Έτσι. Που το οποίο βλέπουμε εδώ. Και εξάλλου να σας πω κάτι. Αυτά τα πράγματα δεν τα σκέφτηκα μόνο εγώ ή δεν τα σκέφτηκα μόνο οι συμμαχοί μας οικολόγοι. Αυτά είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το ότι εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα έχουμε ενσωματώσει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Απλά είναι, υπάρχει. Η τεχνογνωσία υπάρχει στην Ευρώπη, οι οικολόγοι πράσινοι στην Ευρώπη. Έχουν μιλήσει κατ' επανάληψη για αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να κάτσουμε οι τρεις μας και να σκεφτούμε και να τα βρούμε από την αρχή. Υπάρχει όλο το υλικό. Υπάρχει ο τυφλοσούρτης. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται και λίγο, ξέρω εγώ, να παίρνεις και πρωτοβουλίες. Πιστεύετε ότι θα αλλαγή σας επιτρέψουν, θα σας επιτρέψουν να παίρνετε πρωτοβουλίες? Για πάλι θα έχετε μία σύγκρουση με την κεντρική εξουσία. Κοιτάξτε, και αν την έχετε, θα θέμα, είστε αποφασισμένοι να συγκρουστείτε. Είναι θέμα, θα το ξαναπώ, με αφορμή την περίπτωση του κυρίου Σγουρού. Πρέπει να αλλάξει η λογική της περιφέρειας και να είναι αποφασισμένος ο περιφερειάρχης να ασκήσει πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Ένα, δύο, τρία. Δεν χρειάζεται να γίνουν τα άπειρα πράγματα. Θα μπορέσετε να συγκρουστείτε, γιατί κάποια στιγμή ο κύριος Γουρός στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με την κεντρική εξουσία σε ορισμένα. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, με τα φανάρια που είχε γίνει χαμός στην Αθήνα. Μα ξέρετε κάτι. Δηλαδή, θα έχετε εσείς τη διάθεση να συγκρουστείτε μαζί τους? Για θα συμβιβαστείτε και θα πείτε, εντάξει, αφού μας το λέει έτσι, ας το κάνουμε και έτσι. Εγώ να μην μπερδευτούμε. Είστε δυναμική γυναίκα. Εγώ προέρχομαι. Να το προσπάσω. Εγώ νομίζω ότι. Εντάξει, είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στην προσωπικότητα. Αλλά από την άλλη μεριά πιστεύω κυρίως στις πολιτικές. Και εγώ προέρχομαι από έναν πολιτικό χώρο ο οποίος όχι μόνο. Ποτέ του δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί, αλλά αυτό το πλήρωσε γιατί ξέρετε, εμείς ήμασταν και πάρα πολλά χρόνια ως ανανεωτική αριστερά εκτός Βουλής και έχουμε ζήσει και το 1,5% και το 2%. Και όμως ο χώρος ούτε πέθανε, ανδρώθηκε, δυνάμωσε και αν θέλετε είχαμε και την πολιτιστική και την πολιτική αλλαγκράμψη, η ηγεμονία στον χώρο. Άρα είναι κάτι που δεν μας φοβίζει και ούτε είμαστε γραπωμένοι από την εξουσία και από τις καρέκλες. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ποταμός. Να πούμε ότι είναι η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής, βουλευτής Β' Αθηνών. Β' Πειραιά. Να μας δώσετε Β' Πειραιά. Και να μας δώσει, κλείνοντας το μήνυμα της. Θα ήθελα πάρα πολύ να προσπαθήσει ο πολίτης της Αττικής να ενημερωθεί πριν φτάσει στην κάλπη των περιφερειακών εκλογών και να ψηφίσει βάσει προγραμμάτων και να ψηφίσει βάσει του εξής και μόνο διλήμματος που μπορεί να υπάρχει στις εκλογές της 18ης Μάη. Ποια Αττική θέλει και ποια Αττική θέλει να παραδώσει στα παιδιά του. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναμιλήσουμε. Να τα λέμε. Και σαν βουλευτής, εάν ουμιγέννητο δεν βγείτε εσείς ή βγει κάποιος άλλος, θα είσαστε στη Βουλή και επειδή είστε και πολύ δραστήριο, εγώ σας παρακολουθώ. Γιατί να είστε καλά. Έχω μία μικρή έτσι αυτή και παρακολουθώ τη Βουλή.
Θα έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γιαννακάκη, ήταν η Λίτσα Θεοφάνους. Η Λουκίλα Ικαρέλ. Και Ανέστη Κόνιαλη στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 12 και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.